Κύριε Φωτεινέ, καλημέρα. Θέλω να πω και στον κόσμο που μας ακούει ότι εκτός από το σεβασμό για την εταιρεία και τα έργα σας και την ευτυχία που θα σας έχουμε εδώ στην πόλη μας για τα έργα τα οποία έχουν να γίνουν στην Τούμπα, θέλω να πω και στον κόσμο ότι έχω τη χαρά να είμαι και προσωπικός φίλος σας πάνω από 25 χρόνια τώρα. Θα με επιτρέψετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καμιά φορά που ξεφεύγει κανένα Γιάννης, μη με νομίζετε ότι το κάνω επίτηδες. Ο κύριος Φωτεινός είναι και εφηβητικός μου φίλος, οικογενειακός φίλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Φωτεινέ, αγαπημένε φίλε Γιάννη, καλημέρα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στου ακροατές σας, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα ευχάριστα. Έχουμε φτάσει στο σημείο που λέμε τώρα τι γίνεται, ποια είναι η επόμενη μέρα, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε, κύριε Φωτεινέ, ότι περιμένουμε να υπογραφεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτά όλα τα σχέδια τα οποία θέλουμε να κάνουμε, θέλει ο Ιβάν Σαββίδης να κάνει, και τώρα ήρθε υπογεγραμμένο. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Η επόμενη μέρα, όπως είπες, έχει ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη Δευτέρα με την υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ του σχήματος των εταιριών μας και της ΠΑΕΠΑΟ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και σύμφωνα με αυτά που έχουν καθοριστεί από το Προεδρικό Διάταγμα, εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει να σχεδιάζουμε το master plan και τρία προσχέδια για τον τρόπο με τον οποίο φανταζόμαστε να δημιουργηθεί το νέο γήπεδο της Τούμπας. Σύμφωνα λοιπόν με τη συμφωνία με τον ΠΑΕΠΑΟΚ, μέχρι τέλος Αυγούστου θα πρέπει να υποβάλουμε στην ΠΑΕ τα τρία προσχέδια, τα concept όπως λέμε στην γλώσσα των μηχανικών, και το master plan, το οποίο θα καθορίζει και τις εξωτερικές χρήσεις του γηπέδου καθώς και την τελική μορφή που φιλοδοξούμε να πάρει το στάδιο. Στη συνέχεια θα καλεστεί, σύμφωνα με την απόφαση της ΠΑΕ, και αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ πρωτοποριακή και επαναστατική πρόταση, να συμμετάσχουν ο λαός του ΠΑΟΚ και να μελετήσει, και αφού μελετήσει να υποβάλει προτάσεις, ιδέες ή αλλαγές που πιθανότατα να προτείνει, έτσι ώστε να αποφασίσει η ΠΑΕ την τελική μορφή του σταδίου. Στη συνέχεια θα εκπονηθούν οι αναλυτικές μελέτες, τα αρχιτεκτονικά, τα στατικά, τα ηλεκτρομηχανολογικά, το landscaping του εξωτερικού χώρου με τις εμπορικές χρήσεις, και φιλοδοξούμε, και αυτό λέει το πρόγραμμα και θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικό, ότι περίπου σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχει τελειώσει η πρώτη φάση των μελετών και θα είναι έτοιμα προς κατασκευή, να αρχίσει η κατασκευή του γηπέδου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι εμένα με κατατόπισε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε ένα χρόνο μπροστά μας γεμάτο, κύριε Φωτεινέ, με όλα αυτά που είπατε, και μόνο που τα είπατε νομίζω ότι έχει πολλή δουλειά ακόμα μπροστά. Εννοείται. Κοιτάξτε, ναι, δουλειά έχει, αλλά με τη συνεργασία της καταπληκτικής ομάδας που έχει σχηματίσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με τον Κυριάκο Κυριάκου, τον Δημήτρη τον Μουτσάκη και τον Γιάννη τον Δημογιάννη και την Μαρία και την κυρία Μαρία Κοντσάρεβα, πιστεύω, και με την επιλογή των μελετητικών σχημάτων της ΑΛΦΟ μαζί με τους συνεργάτες της και την πολύ μεγάλη και διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία Populous, που έχει σχεδιάσει τα μεγαλύτερα στάδια στον κόσμο, έχει φτιαχτεί μια, πιστεύω, πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία θα τρέξει το όλο έργο. Ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά και δεν είναι ακατόρθωτο. Όπως σας είπα, το χρονοδιάγραμμα το θεωρώ πολύ ρεαλιστικό
και είμαστε αισιόδοξοι όλοι εμείς και από την πλευρά της ΠΑΕ αλλά και οι μελετητές ότι θα πετύχουμε στον χρόνο που έχει καθοριστεί. Και αυτό το οποίο αποσχολεί, γιατί όλα αυτά που είπατε προηγούμενα σίγουρα είναι, θέλουν ειδικές γνώσεις για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε αυτή τη συζήτηση, αυτό που αποσχολεί στον κόσμο είναι ότι έχετε βάλει μέσα ένα στόχο μέσα σε αυτό που θα παρουσιάσει το γήπεδο, δηλαδή θα έχει κάποια δικιά του φιλοσοφία, θα έχει κάποια δικά του μηνύματα, γιατί άμα να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε το γήπεδο Καραϊσκάκης δεν μου λέει τίποτα. Ενώ το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, το γήπεδο που γίνεται τώρα, που έγινε από τον κύριο Μελισανίδη, βγάζει κάτι από μέσα. Δηλαδή κάπου σε παραπέμπει, κάτι έχει να σου πει, κάτι σε τραβάει. Πηγαίνει με μηνύματα στην ιστορία, ναι, σε κάποια πράγματα. Θα έχει μια κάποια τέτοια φιλοσοφία το σχεδιασμός. Ναι, και τι χωρητικότητα θα έχει. Και αυτό είναι κάτι που αποσχολεί πάρα πολύ, κύριε Φωτεινέ. Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, αυτό που μπορώ να πω, γιατί ήδη στη συνέντευξη τύπου ήταν πάρα πολύ σωστά τοποθετημένο και από τους εκπροσώπους του ΠΑΟΚ, από τον Κυριάκο Κυριάκου, τον Μουτσάκη, τον Δημογιάννη κτλ, αλλά και από τις πρώτες συναντήσεις που είχαμε με την ομάδα του ΠΑΟΚ, ήταν σαφές ότι θέλουν να μεταφερθεί η ενέργεια, η ιστορία, το συνέστημα του υπάρχοντος γηπέδου με κάποιον τρόπο στην κατασκευή του νέου. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπα και εγώ στη συνέντευξη τύπου, όταν για πρώτη φορά πριν από λίγους μήνες μπήκα στο γήπεδο, αισθάνθηκα μία άβρα, παρόλο που εγώ δεν είμαι, παρόλο που συμπαθώ πολύ το ΠΑΟΚ, αλλά δεν είμαι ΠΑΟΚτζής, αισθάνθηκα μία άβρα και ένα συνέστημα που δεν το έχω ξανααισθανθεί σε άλλο γήπεδο. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε, χωρίς να καταφεύγουμε σε λύσεις kids ή γιατί μ' αρέσει. Θέλω να σχολιάσω για ναι, όπως πρέπει τα λες. Αλλά θα επιδιώξουμε ακριβώς αυτό το πράγμα να μεταφερθεί στο νέο γήπεδο. Και εδώ, γι' αυτό πρότεινε η ΠΑΕ και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετάσχει ο κόσμος, να εκφράσει τις ιδέες του. Δεν μπορώ να πω πώς ακριβώς θα πάρει, είναι θέμα μελέτης, δεν μπορώ να προκαταλάβω, υπάρχουν διάφορες ιδέες, πώς εκτιμούμε ότι θα προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε και με τη συμμετοχή του κόσμου ακριβώς αυτό το συνέστημα, η άβρα και η θετική ενέργεια θα μεταφερθεί στο νέο γήπεδο. Όσον αφορά τη χωρητικότητα, πάλι δεν μπορώ να σας πω ακριβώς νούμερο, αν θα είναι 30, 40 κτλ. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα είναι σίγουρα 35.000 θεατές με τάση προς τα πάνω, αλλά αν θα είναι τώρα 36, 37, 38 θα το καθορίσουμε η τελική μορφή του σταδίου. Χρήστο, νομίζω ότι ο κύριος Φωτεινός είναι κατατοπιστικός. Νομίζω ότι λύνει αρκετές από τις απορίες που μπορεί να έχει ο κόσμος. Εμένα με πολύ λίγα λόγια που είπε, και τον αποσχολήσαμε κάνα δεκάλεπτο τώρα που μιλάει, με έχει κατατοπίσει 100%. Πήρα χαμπάρι το τι γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα να μπούμε σε λεπτομέρειες, ούτε εγώ το θέλω, ούτε ο κύριος Φωτεινός. Προφανώς. Απλώς να ρωτήσουμε τον κύριο Φωτεινό, εάν θέλει να προσθέσει και να κάνει και ένα μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ναι, εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί με ποδοσφαιρική ομάδα ούτε στην Ελλάδα, παρόλο που έχουμε σχεδιάσει στάδιο στην Τόχα, αλλά για λογαριασμό της κυβέρνησης. Αλλά αυτό που ζω τους τελευταίους μήνες με το ΠΑΟΚ, με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, με τον κόσμο που έχει αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα, πραγματικά αισθάνομαι συγκινημένος, αισθάνομαι ότι οφείλω
και εγώ σαν εκπρόσωπος των εταιριών που συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα, ότι είναι μονόδρομος η επιτυχία. Η επιτυχία που θα δημιουργήσει πραγματικά ένα τοπόσιμο για την πόλη, θα δημιουργήσει ένα πόλο όχι μόνο ποδοσφαιρικό, όχι μόνο για τη γειτονιά, αλλά για όλη τη Θεσσαλονίκη με τον περιβάλλον χώρο, και πραγματικά θα αγκαλιαστεί από το λαό του ΠΑΟΚ, από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε. Αυτό το μήνυμα μας στέλνει και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η ομάδα η τεχνοκρατική που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, και από τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε. Θέλουμε τη συνεργασία των τοπικών αρχών, του κόσμου, τη συμμετοχή, έτσι ώστε πραγματικά σε πολύ γρήγορους ρυθμούς και σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει πραγματικότητα το όνειρο χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ΠΑΟΚτζίδων. Θα είναι καλό για τη Θεσσαλονίκη, θα είναι καλό για την ανάπτυξη όλης της Βόρειας Ελλάδας, θα είναι καλό για τη χώρα, για την αναβάθμιση του ποδοσφαίρου, για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα. Είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε. Δεν είναι λόγια για να ακουστούν στα αυτιά των ΠΑΟΚτζίδων, ούτε θέλω να ωρεοποιήσω την κατάσταση, ούτε να δημιουργήσω προσδοκίες που δεν θα υλοποιηθούν. Οι προσδοκίες θα υλοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί το πιστεύουμε. Και πάνω απ' όλα το πιστεύει η ίδια η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτά είχα να πω. Νομίζω ότι εγώ πραγματικά είμαι σήμερα χαρούμενος. Είμαι πιο χαρούμενος από ό,τι ήμουν χθες. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φωτεινό. Έτσι. Που μας διέθεσε αυτό το χρόνο, τον πολύτιμο χρόνο που έχει. Σωστά. Να του πω να δώσει και χαιρετισμούς εκεί κάτω στην Αθήνα, την αγαπημένη μου Αθήνα, και στον πρόεδρο της καρδιάς μου, τον κύριο Ακριβόπουλο, τον κοινό μας φίλο. Κύριε Φωτεινέ, εσύ το βλέπεις πιο συχνά. Φίλε αγαπημένε Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή, για το μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ που τόσο ωραία το έδεσες. Θα δείτε και κάποια πράγματα που πραγματικά θα εκπλαγείτε όταν θα ξεκινήσει το γκρέμισμα. Θα βλέπετε 20-30 χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα, διαφορετικό κόσμο που θα έρχεται να βλέπει από μακριά το σπίτι του αυτό που τόσες χαρές και στεναχώριες και λύπες και τρέλα, αλλά και το γκολ που ακουγόταν εκεί πέρα μέσα έχει γεμίσει σε κάποιους από εμάς λάτρεις του ποδοσφαίρου τη ζωή μας. Θα δείτε να κάθονται να βλέπουν και να κλαίνε.